Μετά και αύριο, είναι η μέρα, είναι αυτό που λέμε που ψήνετε κάτι ή που προσπαθείτε ή να οργανωθείτε ή να βρείτε πρόσωπα που μπορούν να βοηθήσουν. Σε γενικές γραμμές λοιπόν, σήμερα μέχρι το απόγευμα καλύτερα, σε όποιο τομέα μπορείτε να παρέμβετε θα έχετε ένα καλύτερο αποτέλεσμα, αλλά και μετά δεν σταματάει αυτό. Απλώς είναι οι πιο μυστικές διεργασίες, αυτή η προεργασία που λέμε, ούτως ώστε προς το τέλος της εβδομάδας να υπάρξει ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Και παρανοήσεις μπορεί να συμβούν και μικροπαρεξηγήσεις και όλο αυτό το χαρτομάνι που λέω και ξαναλέω και επίσης σπουδές θέλουν μεγαλύτερη προσοχή, γιατί ο Ερμής είναι σε μια θέση κόντρας που σημαίνει ότι μπορεί να φύγουν λόγια αστόχαστα ή μπορεί να μιλάτε υπόψη σας αυτά που ακούτε ακριβώς με την προσοχή τη δέουσα. Σήμερα λοιπόν μέχρι το απόγευμα πιο βοηθητικά και για τις σχέσεις, αλλά και μετά ουδέτερα όχι αρνητικά. Και να περάσουμε στον εγώ καιρό. Από το απόγευμα μεγαλύτερη εύνοια, είναι σαν να φεύγει ένα βάρος. Πώς λέμε, έρχεται μια απάντηση, βλέπω ένα πρόσωπο, η προσέγγιση σε ένα θέμα είναι πιο αποτελεσματική. Δεν μας ενδιαφέρει, σημασία έχει ότι μπορεί να ρολάρουν τα πράγματα καλύτερα από το απόγευμα βραδάκι και μετά. Η αυριανή μέρα είναι πιο φιλική, πιο ευνοϊκή και γίνεται φιλική γιατί και φίλοι πραγματικά μπορεί να συνδράμουν είτε ηθικά είτε πρακτικά. Πάντως και για τις σχέσεις, από το απόγευμα, βραδάκι καλύτερα και μετά και αύριο, υπάρχει μια μεγαλύτερη εύνοια, παρόλο που από το Δεκέμβρη και εδώ ο Άρης σε μια κόντρα θέση δημιουργεί και την ανησυχία και την ανασφάλεια και το φόβο για ορισμένα πράγματα. Μπορείτε όμως λίγο έτσι να τα σκεφτείτε καλύτερα από το βράδυ και ύστερα και όπου υπάρχει πρόβλημα να παρέμβετε πιο αποτελεσματικά. Και να δούμε τον υδροχό. Το καλύτερο ζώδιο. Εννοείται. Φανείτε πιο προσεκτικοί από το απόγευμα και μετά, γιατί μέχρι το απόγευμα έχετε μια μεγαλύτερη εύνοια. Ναι, τώρα μου έρχεται από τον Κωστόπουλο μία έτσι, αλλά εγώ θα επιμένω να λέω ότι μέχρι το απόγευμα έρχεται. Τι έκανε? Τράκαρε το πρωί. Πότε? Σήμερα. Μου ήρθε πρωί. Τίποτα. Αυτό φτερό. Με λαμαρίνε είναι. Είναι άκεφος. Λοιπόν, εγώ λέω ότι μέχρι το απόγευμα υπάρχει μια μεγαλύτερη εύνοια και στα επαγγελματικά και στα οικονομικά και μπορείτε να βρείτε πρόσωπα τα οποία λίγο θα βαντάρουν τα σχέδιά σας. Από το απόγευμα και μετά, μια προσοχή μεγαλύτερη και στην αυριανή μέρα. Γιατί μπορεί αυτό που έχετε μέσα σας έτσι να ξεχυθεί με έναν άκομψο τρόπο ή να είναι αυτά τα πρέπει. Να κάνω τούτο, να κάνω εκείνο, να κάνω γαργάρα το άλλο. Αν πρέπει, κάνετε το παρακαλώ, από το βράδυ και μετά. Και να περάσουμε στους ηχθείς. Ρολάρουν τα πράγματα καλύτερα από το απόγευμα και μετά, αλλά όχι ότι ως το απόγευμα τα πράγματα είναι άσχημα ή τουλάχιστον μπορείτε να βρείτε λύσεις ακόμα και στα πιο δύσκολα θέματα. Δεν μπορείτε τώρα ακριβώς. Από το βράδυ και αύριο υπάρχει μια μεγαλύτερη εύνοια παντού. Και ο Ερμής στο ζώδιό σας μπορεί να κάνει μια νευρικότητα, μια ανησυχία, να κάνω αυτό έτσι και είναι αλλιώς και να μπερδευτείτε. Αλλά σε γενικές γραμμές σημασία έχει ότι η περίοδος αυτή είναι δημιουργική, είναι παραγωγική και για τις σχέσεις σας μπορείτε να κάνετε το καλύτερο, να ξεμπερδέψετε, να δείτε πού, με ποιον, με ποια και πώς. Σήμερα λοιπόν, από το βράδυ και μετά, ακόμα καλύτερα και στην αυριανή μέρα. Πιο καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε κύριε Παγιατάκη.